Ο διαγωνισμός για τις μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Παμίσου από το φράγμα του Άρη. Στη Μεσίνη και στις εκβολές της θάλασσας και μελέτες περιβαλλοντολογικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθειας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσίνης, καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσίνης, πραγματοποιήθησαν με το Υπουργείο Υποδομών να δίδει τη σχετική ενημέρωση στο γραφείο του Δημάρχου Μεσίνης Γιώργου Τσόνη. Όπως είχα ανακοινώσει και τις προηγούμενες μέρες και στη συνέντευξη που είχα δώσει στο κανάλι σας, περιμέναμε το έγγραφο από το Υπουργείο, από το ΕΠΕΧΟΔΕ, που θα μας ενημέρωνε για την πορεία του έργου, του μεγάλου αυτού έργου του Παμίσου. Πράγματι, σήμερα το πήραμε στα χέρια μας την απάντηση του Υπουργείου. Η δημοπρασία τελείωσε με επιτυχία, από ό,τι μας ενημερώνει το έγγραφο και είναι και στη διάθεσή σας. Είμαστε στη φάση των ενστάσεων αυτή τη στιγμή. Η διαβεβαίωση είναι ότι το έργο προχωράει κανονικότατα και σύντομα θα έχουμε και τον τελικό ανάδοχο μετά τις ενστάσεις και τα λοιπά και θα δούμε. Μετά θα περιμένουμε το χρόνο που θα ολοκληρωθούν οι μελέτες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ευτυχείς που ένα τέτοιο έργο δρομολογείται πλέον με 2.709.000 κόστος μελέτης. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο έργο και είναι το έργο της εκατονταετίας που έχω δηλώσει επανειλημμένος. Στο σημείωμα γίνεται ενημέρωση για την όλη διαδικασία η οποία βρίσκεται στην φάση των ενστάσεων. Συνολικά συμμετείχαν στο διαγωνισμό 5 συμπράξεις γραφείων μελετών και συνολικά 35 γραφεία μελετών με πτυχία όλων των τάξεων Α έως 5 κατηγορίας. Ήταν 5 μεγάλες εταιρείες και 35 τεχνικά γραφεία από Α μέχρι Ε τάξεις. Ναι, ήταν τεράστια συμμετοχή, γιατί είναι σοβαρό, είναι πολύ σοβαρό έργο.